Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα σπίτια χαμηλότερης αξίας κάτω των 100.000 ευρώ μπαίνουν στο στόχαστρο των πληστηριασμών το 2019, με τις τράπεζες να καίγονται να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 55 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2021. Καθώς η δεξαμενή των κόκκινων σπιτιών έχει συρρυκνωθεί μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πλέον μπαίνουν στο στόχαστρο τα ακίνητα της μεσαίας τάξης, αναφέρει στο Insider.gr πηγή με γνώση των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και θεσμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από τις 120 στις 64 θα μειωθούν πανελλαδικά οι εφορίες το 2019, ενώ στην θέση των εφορίων που θα καταργηθούν θα συσταθούν τα γνωστά γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων που εδρεύουν στους Δήμους. Για να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός αυτός, τρέχει παράλληλα ένα πρόγραμμα πλήρους αναδιοργάνωσης του τρόπου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων με στόχο απλοποίησης και τελικά πλήρη κατάργηση των φυσικών επισκέψεων στην εφορία. Στην αξιοποίηση 23 περιφερειακών κρατικών αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προχωρά το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών. Η λογική που θα ακολουθηθεί είναι αυτή των υποπαραχωρήσεων, με τους ιδιώτες να λαμβάνουν τις λεγόμενες εμπορικές λειτουργίες των αεροδρομίων, όπως τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους στάθμευσης αλλά και την προώθηση του αεροδρομίου σε αεροπορικές και τουριστικές εταιρείες, ενώ η διαχείριση, η ασφάλεια και η συνολική λειτουργία των αεροδρομίων θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 621,59 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,16% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.